μία φορά. Πάμε για ένα ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα. Και θα φτιάξουμε και πατς μόνες μας για τα μάτια, τα πρισμένα και ωραίες μάσκες. Και θα βάλουμε ωραία παγάκια. Μαζί μας είναι η Μέρη Φιλιππέου. Καλωσόρισες. Είναι πολύ. Είσαι καλά. Είμαι πολύ καλά, εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Πολύ ωραίες συνταγές. Η Μέρη είναι αισθητικός, είναι μαζί μας. Πρωτότυπα πραγματάκια θα δούμε σχετικά. Και εύκολα. Και εύκολα. Με την περιοχή των ματιών που απασχολεί όλες μας, άσχετα από την ηλικία. Και άντρες και γυναίκες. Και άντρες και γυναίκες. Θέλω να πω όμως και μία καλημέρα εδώ στη φίλη μας, την Αλεξάνδρα, η οποία είναι μοντέλο. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται εδώ στην εκπομπή. Και στο γιο μου θα την έδινα, χαλαρά. Αλλά νομίζω ότι και εγώ, Κώστα Τρυπίλα, είμαι ερωτευμένη μαζί της. Τι ομορφιά είναι αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κούκλα. Ευχαριστώ. Τίτλος. Φες κορδά. Είμαι ερωτευμένη Αλεξάνδρα. Μα ναι, τι να κάνω. Τη βλέπω και μου αρέσει. Είναι από τις... Αν θα ξεφύλιζε ένα περιοδικό και την έβλεπα, θα χάζευα. Είναι ωραία κοπέλα. Πολύ όμορφη. Είναι ωραία κοπέλα. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε. Λέω να ξεκινήσουμε με τα παγάκια για να μην μας λιώσουν. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι αυτά εδώ. Τα οποία είναι πολύ απλά. Παγάκια τα έχουμε, μπορούμε να τα φτιάξουμε, να τα έχουμε ή να πίνουμε ή να τα χρησιμοποιήσουμε στα μάτια. Γιατί τι έχουνε, πολυτό από αγγούρι στο μούλτι, έτσι, και πράσινο τσάι. Πώς τα έχεις φτιάξει? Έχω κόψει δύο κομματάκια αγγούρι, τα έχω βάλει στο μούλτι, έχω βράσει λίγο τσακάκι και έχω βάλει μερικές σταγόνες και τα έχω βάλει μέσα στο τέτοιο για να γίνουν παγάκια. Μέσα στην παγωκίστη. Τόσο απλά. Άρα είναι ρόφημα τσαγιού πράσινο. Μαζί με μαζί αγγούρι πολυτοποιημένο. Και γίνεται αυτό το παγάκι. Βεβαίως, να πάρω ένα. Καλή, άνετα. Και αν, όχι μόνο και αυτό. Να μας δείξει και πώς το τοποθετούμε. Εγώ θα το δείξω. Το καλύτερο βέβαια είναι να το κάνετε με ένα γάντι. Γιατί? Για να μην λιώσει εύκολα το παγάκι από τη θερμοκρασία του χεριού. Μάλιστα. Για τίποτα άλλο. Αλλιώς μπορεί και με γυμνό χέρι. Μετά δηλαδή έχεις την παγωκίστη σου γεμάτη με το πράσινο τσάκι και το αγκουράκι. Και όταν θέλεις το βράδυ ή το πρωί το προτιμάς. Οποιαδήποτε στιγμή αισθάνεσαι ότι είσαι πολύ κουρασμένη. Αν έχεις ξενυχτήσει το βράδυ, όπως τώρα με τις γιορτές, και ξαφνικά σηκώθηκες, πρέπει να πας σε ένα επαγγελματικό ραντεβού και είσαι τα χάλια σου, παίρνεις αυτό όπως είναι από το ψυγείο και κάνεις απλά αυτή την κίνηση. Τίποτα άλλο. Όσο μηδενικό, κορίτσια. Και πραγματικά νομίζω. Λίγο σου στάζει τώρα γιατί λιώνει. Έτσι, αλλιώς δεν λιώνει τόσο γρήγορα. Έτσι. Κρατάει, μπορείς να το βάλεις και πάνω στο βλέφαρο και κάτω. Μπορείς να το βάλεις και σε όλο. Όχι, απλά τρέχει γιατί έχει αρχίσει να λιώνει, δεν είναι για κάτι άλλο. Τα φώτα. Και κάνεις κινήσεις μαλακές. Τίποτα. Απλά το ακουμπάς, τίποτε άλλο. Και αυτό έχει την εξής ιδιότητα. Το ένα είναι ότι επειδή έχει πολλές βιταμίνες, πολλά αντιοξειδωτικά και βιταμίνη Κ, δίνει κατευθείαν ενέργεια στο μάτι. Οπότε εξαρτηθεί λάμπει το μάτι. Δεύτερον, επειδή ακριβώς είναι παγωμένο, κάνει αγγείο συστολή. Άρα τα αγγεία συστέλλονται και αν έχεις και μαύρους κύκλους θα σε βοηθήσουν. Δεν τους εξαφανίσει, θα δείξουμε άλλο, αλλά θα σε βοηθήσει πολύ. Και το καλύτερο από όλα, επειδή κάνει ένα φυσικό τέντομα, βάφεσαι εύκολα και βγαίνεις κούκλα. Πάρα πολύ ωραία. Εύκολη λύση. Κάντε λοιπόν, βάλτε στην παγωγή. Και είναι και ρόφημα, έτσι. Πράσινο τσάι με το αγκουράκι. Και άμα θέλεις, το πίνεις κιόλας. Το φτιάχνεις το πρωινό, το πίνεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Με αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι που είναι πώς θα δείξουμε γρήγορα λαμπερό δέρμα. Το δεύτερο είναι αντιγύρανση. Γιατί καλά. Δεν κοιμηθήκαμε καλά. Είναι και η πιο ευαίσθητη περιοχή στο πρόσωπο. Χαμογελάμε συνέχεια. Εκτρα βλέπω, παρακολουθείς με πολύ προσοχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα είναι συμπαθής. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Φαγητό πάνω στο μοντέλο και τι μοντέλο, ε! Να σας πω ότι αυτό με τα παγάκια, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, μου επιτρέπει όμως γιατί είναι φίλος μου, τον Καλλιόρα τον ξέρετε τι επιδερμίδα έχει. Χρόνια περνούν, αυτό ως τίποτα. Κούκλος. Τζιμάν. Πλένεται με παγάκια, μου έχει πει. Πολλές φορές αυτό κάνει. Πρωί-πρωί ξυπνάει και πλένεται το πρόσωπό του με παγάκια. Εγώ ήμουν πρόσφατα με έναν από τους καλύτερους πλαστικούς στον κόσμο, δεν θα το συζητήσω. Είχαμε όμως μία συνάντηση και μου είπε τι κάνει ο ίδιος. Θα το δείξουμε σε μια άλλη φορά. Πάρα δεν το πούμε τώρα. Πάμε λοιπόν στην αντιγύρανση. Τι θα φτιάξουμε. Αντιγύρανση. Τι θα φτιάξουμε λοιπόν. Ένα εύκολο αντιγυραντικό ορό και θα πούμε πώς τον δουλεύουμε ώστε να σου δείξει καλύτερο αποτέλεσμα στο μάτι. Ο εύκολος αντιγυραντικός ορός τι είναι. Χυμός από καρότο. Έχω δίπλα και τα καροτάκια. Πάλι στο μούλτι που το ανακατεύεις πια με τι. Με λίγο ορό αλόης. Τον έχω βάλει εδώ και έκοψα το πρωί την αλόη από την ταράτσα μου. Έχεις και εσύ αλόη. Έχουμε μια φίλη. Το έχουμε όλοι. Γιατί έγκαυμα να έχει, κάποιος να έχει, βάλεις λίγη αλόη, τελείωσε. Εμένα βάζουν και την τρώω. Εντάξει, εγώ δεν συμπαθώ πολύ στην τροφή, αλλά εντάξει. Λοιπόν, άρα τι έχεις κάνει ορό λοιπόν. Αλόης, έχω ρίξει ορό αλόη μαζί με το καρότο. Πόσο πιο απλό μπορεί να γίνει. Ωραία. Έτσι. Και τι αποτέλεσμα έχεις, πώς το χρησιμοποιείς. Πώς το χρησιμοποιείς. Θα ξεκινήσουμε πρώτα ότι το καρότο είναι το πιο πλούσιο σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α είναι καθαρή αντιγύρανση. Δεν υπάρχει αντιγύρανση χωρίς βιταμίνη Α. Δηλαδή, παγκόσμια, η βιταμίνη Α είναι αυτή που θα σε κάνει να μην γεράσεις. Μάλιστα. Οτιδήποτε αντιοξειδωτικό, γιατί δεν σου δίνει ελεύθερες ρίζες και οι ελεύθερες ρίζες είναι η καθαρή γύρανση, η φωτογύρανση που έχουμε από τον ήλιο. Άρα, αυτό τι θα κάνει. Θα βοηθήσει
όλο τον κόσμο που έχει φωτογύρανση, που δεν υπάρχει κανείς στην Ελλάδα να μην έχει. Ζούμε στην Ελλάδα, δεν είμαι στον Καναδά. Και θα βοηθήσει συγχρόνως στις ρητίδες έκφρασης. Σαν μάσκα το τοποθετείς. Όχι, αυτό θα είναι σέρουμ. Και θα το βάλουμε πώς, θα δείξω τώρα, με παγωμένες γυάλινες μπαλίτσες. Οποιοδήποτε γυαλί. Οποιοδήποτε. Εμείς έχουμε, ας πούμε, στο Ινστιτούτο τέτοιες γυάλινες μπαλίτσες. Αλλά μπορεί, γιατί είναι πιο στρογγυλές, θα μπορούσαν να είναι βόλοι. Αυτοί που παίζαμε μικροί. Μπορούμε να πάρουμε τον παιδιό. Ναι, τώρα τα παιδιά δεν παίζουν, αλλά πουλάνε, έχω δει. Κι εγώ έχω δει. Και σε παντοπολία. Έχω φέρει όμως αυτές τις γυάλινες. Να πάρουμε αυτές τις μπαλίτσες. Οποιασδήποτε. Τις γυάλινες. Τις βάζουμε στο ψυγείο. Τι χρειάζεται, γιατί είναι δικές μας. Και με τις πλύνεις απλά, ναι. Τελείωσε. Τις έχεις βάλει στο ψυγείο. Ωραία. Ή στην κατάψυξη, αν έχεις πολύ πρισμένα βλέφαρα. Τι τώρα. Ναι, ψυχωνόμαστε κάποια πρωινά, έχεις πιει λίγο ή σκληρονομικό, τα έχεις πρισμένα τα βλέφαρα και πρέπει να πέσουν. Μάλιστα. Και πρέπει να εμφανιστείς, να πας στη δουλειά σου. Ωραία. Και αφού το κάνεις, παίρνεις λοιπόν άρα, τον ορό σου. Άρα τις αφήνεις πάνω ή κάνεις τις... Κάνεις τις κινήσεις. Μπορείς και να τις αφήσεις, αλλά είναι δύσκολο να τις αφήσεις. Γιατί και πονάει, δύσκολο, λίγο... Όχι, θα φύγει. Ζούς. Θα φύγει. Πώς θα την κρατήσεις, πρέπει να την κρατήσεις. Εν το δικές σου είναι πιο πλακέ γι' αυτό. Ναι, ενώ οι στρογγυλές τις δουλεύω πιο εύκολα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ας βάλουμε και στα δύο ματάκια. Πολύ εύκολο, απλό, δεν κολλάει, δεν είναι κολλώδες, δεν έχει αίσθηση και βάζεις τα δύο παγωμένα, που τώρα δεν είναι πολύ παγωμένα, αλλά ήταν, και κάνεις απλές πιέσεις. Τίποτα άλλο, το κρατάς για 3 δευτερόλεπτα. Ενώ έχεις βάλει κάτω τον ορό, ο οποίος είπαμε έχει φτιαχτεί με το καροτάκι στο μουλ και την αλόη. Και σταγόνες ορού αλόης. Πιο απλό δεν γίνεται. Και παγωμένες από την κατάψυξη αυτές οι μπαλίτσες οι γυάλινες. Γιατί, αφού έχεις βάλει λοιπόν τον ορό και θέλεις να απορροφηθεί, θα βοηθήσεις τώρα να απορροφηθεί και πιο εύκολα και θα κάνεις και μια ωραία απειδηματοποίηση. Θα φύγει το είδημα από τα μάτια. Άρα και ξεκουράζει. Και είναι αντιγυραντικό. Πάμε σε κάτι εντυπωσιακό. Για ελάτε να δείτε τα πάτσα αυτά που πουλάνε διάφορες εταιρείες. Υπάρχουν ακριβά, υπάρχουν φτηνά, υπάρχουν σε Ινστιτούτα Ομορφιάς Αισθητικής. Κάτω από τα μάτια που μπορούμε να τα βάλουμε είναι γνωστά, τα ξέρετε. Αυτά τα άσπρα που τα βάζεις. Έχουμε ένα, θα τα δείξουμε. Βάζεις και κάτω, για να δούμε. Βάζεις και πάνω. Θα πούμε τώρα πώς το φτιάχνουμε μόνοι μας ένα τέτοιο πάτσι. Έτσι. Μπορούμε. Ναι. Σ' αγαπώ που μπορείς να τα φτιάξεις μόνος. Μα και πόσο απλά, γι' αυτό τα φτιάχνω μπροστά σας. Παίρνεις λοιπόν. Έχεις ένα έτοιμο να δούμε. Ναι, ναι, βέβαια. Αλίμονο. Έχω ένα έτοιμο να δούμε. Ένα από αυτά που θα φτιάξουμε, ένα από αυτά που βρίσκουμε στο εμπόριο. Αυτό που βρίσκουμε στο εμπόριο, γιατί είναι πατς με σιλικόνη. Και γιατί θέλουμε να έχει σιλικόνη, το βλέπετε ότι είναι γεμάτο με υλικό, το αντίστοιχο υλικό. Υπάρχουν και άλλα που είναι από. Σαν χαρτί. Απλά η σιλικόνη είναι καλύτερη. Γιατί. Θα τη το βάλω κιόλας για να έχει και αποτέλεσμα το μοντέλο μας, να το δει. Η σιλικόνη είναι καλύτερη γιατί κάνει μια υποπίεση. Έχετε δει ότι πλέον όταν κάνουμε τραυματισμούς, τι βάζουνε, πατς σιλικόνης για να πέφτει και το τραύμα. Ναι, τι ωραίο που είναι. Πήρατε πολλά απλά. Συγγνώμη. Ναι, το ένα. Δεν θα τη βοηθήσουν παραπάνω. Έλα, έλα. Λοιπόν, έλεγα να βάλω στο άλλο μάτι βέβαια άλλο. Το άλλο πατς. Γι' αυτό μην ανησυχείς. Ωραία. Ξέρω εγώ τι κάνω. Παιδιά, είναι εξαιρετικό, βάλτε το, θα δείτε. Είναι πολύ ωραίο. Αυτή είναι η μαύρη κύκλη. Είναι πολύ ωραίο. Και θα γιατί εμείς οι άντρες δεν έχουμε δικαίωμα στην ομορφιά. Εμείς έχουμε πολύ αντρικό κοινό, σας το λέω. Έχουμε πολύ αντρικό κοινό. Αυτά τους χρησιμοποιούμε. Λίγο προς τα πάνω, παρακαλώ, κοίτα. Και θα έχουμε το πριν και το μετά, έτσι. Δεν του χρειάζεται. Δεν του χρειάζεται. Πείτε, ποιος με αγαπάει περισσότερο εδώ μέσα. Να σας πω εγώ, Σπύρος και ο Ράντι. Κι όμως, πραγματικά, κρατήστε το, έτσι. Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, κρατήστε το, δεν το λέω για πλάκα, θα δείτε. Αφήστε να δείτε μετά το άλλο μάτι. Έτσι. Ζηλεύετε, ζηλεύετε. Γιατί θα μείνετε άσχημοι μια ζωή. Είδες τι κάνουμε. Μπούλινγκ. Ωραία, πάμε να τα φτιάξουμε και μόνες μας, κορίτσια. Μπράβο, μπράβο, κράτα τα. Κράτα τα, στο λέω, είναι πάρα πολύ καλά. Πρώτον και κύριον, δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται, είναι διαφανές. Και δεύτερον και κύριον, όλοι οι άντρες πελάτες μας και κυρίως οι γιατροί, πρέπει να ομολογήσω ότι αυτοί δουλεύουν πολύ με τα μάτια, κάνουν αυτά τα πατς. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε μόνες μας τα πάτσα αυτά. Ωραία. Πρώτον και κύριον, είπαμε ότι παίρνουμε αβοκάντο, που είναι πολύ απλό. Είδαμε πώς το πήραμε. Το έχω κόψει κιόλας να το δείτε. Αυτό είναι το αβοκάντο. Έχουμε μέλι και έχουμε τη γνωστή αγαπημένη αλόη για την ενυδάτωση. Ωρός αλόης. Ωρός αλόης. Που είπαμε, την πήρα το πρωί από την ταράτσα. Δηλαδή από να είναι και φρέσκια. Την έλιο. Αυτό το είναι αποχυμωτή, γιατί θέλουμε να βγάλει μόνο τον ορό. Αυτό είναι ο ορός αλόης. Δεν έχει κάτι άλλο όχι, μέσα. Όχι, όχι, τίποτα άλλο. Άρα, μέσα. Μία κουταλίτσα, λίγο να δούμε εδώ τα ωραία κουταλάκια για αυτό το πατς, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Μέλι, αβοκάντο και αλόι. Ωραία. Ωραία. Τι γίνεται τώρα, μιλήσαμε για αντιγύρανση για τα μάτια.
μυρίσαμε αντίστοιχα για το πώς να τα ξεκουράσεις. Όμως χρειαζόμαστε τροφή, χρειαζόμαστε υγρασία και χρειαζόμαστε και σύσφυξη. Μεγαλώσαμε. Στο μεγάλο μας ή στην κούραση, στη μεγάλη κούραση, χρειαζόμαστε κάτι που θα το φτιάξουμε σε μάσκα. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο, θα το αφήσουμε πάνω στα μάτια μας και θα σηκωθούμε μετά, θα το βγάλουμε σαν πάτς και θα βγουν φρέσκα. Μπορούμε να το κάνουμε είτε στην κάτω πλευρά του ματιού είτε στην πάνω πλευρά του ματιού. Δεν έχει καμία αντένδειξη. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα τι κάνουμε, παίρνουμε το αβοκάντο μας, παίρνουμε την αλόη μας και παίρνουμε και λίγο από το μέλι. Αυτό θα κάνει το συσφιχτικό. Η αλόη θα δώσει τα υγραντικά στοιχεία, θα δώσει την υγρασία. Το αβοκάντο όμως θα δώσει βιταμίνη α, ε και μπ. Και σύν της άλλης έχει το φυτικό έλαιο του αβοκάντου, που είναι ένα από τα καλύτερα έλαια τροφής. Είναι. Είναι, από τα καλύτερα έλαια τροφής. Και μαζί βάζουμε το μέλι, το οποίο είναι από τα πιο δυνατά αντιοξειδωτικά και εκτός από τη οξείδωση κάνει ένα lifting effect. Κάνει, τραβάει το μέλι. Τραβάει το μέλι. Θα μπορούσε να είναι αυγό, απλά δεν μου αρέσει πολύ το αυγό. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς κάνεις όμως το κάνεις το βαμβάκι, τι παίρνεις. Έχεις πάρει ένα βαμβάκι, μία ροδελίτσα. Μία ροδέλα απλή. Την κόβεις στη μέση. Είπα να μην την κόψω εδώ και την έχω κόψει από πριν. Ακριβώς στη μέση. Στη μέση. Πολύ άρα, απλά. Άρα δηλαδή έχουμε αυτό. Σωστό. Πολύ ωραία. Τη βρέχεις με το χυμό αλόη σου. Την ταμπονάρουμε. Τη βρέχουμε. Κάνουμε μία διαβροχή. Ωραία. Ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Έχω φέρει εδώ για να μην βάζω με το κουτάλι εγώ να απλώσω τη μάσκα μας στα μάτια. Πάμε στο άλλο ματάκι λοιπόν. Άνοιξε μου ματάκι. Μπράβο. Να δω, να δω. Α, βάζεις πρώτο το υλικό. Ναι, ναι. Βάζεις το υλικό. Κατάλαβες τι κάνει. Κατευθείαν. Κλείσαμε και ματάκι. Και μπορείς, και αν έχεις διάθεση. Ναι. Ναι. Αν έχεις διάθεση, το κάνεις και μασάζ. Αν έχεις διάθεση. Για δείξε μας πώς γίνεται το μασάζ στα ωραία μάτια. Λοιπόν, γιατί και το ακούστε μασάζ πώς γίνεται το μασάζ, ναι, στα μάτια. Έτσι, γιατί με ρωτάνε όλοι μας πελάτες. Δεν θέλω κινήσεις να είναι προς τα έξω. Θέλω όλες οι κινήσεις να είναι προς τα μέσα. Θέλω να σκεφτείτε ότι αυτό που θέλουμε να πάμε ανάποδα στη ρητίδα. Να το βλέπουμε, εντάξει, λίγο παρακαλώ. Πάμε, ναι, λοιπόν. Όλες οι κινήσεις μας θα είναι προς τα μέσα. Δηλαδή προς τον οφθαλμικό κόγχο. Μπορεί να μην είναι πιέσεις και να είναι και στρογγυλές κινήσεις. Θέλουμε απλά να πηγαίνουμε ανάποδα στη ρητίδα. Τεντώνουμε το δέρμα και πηγαίνουμε ανάποδα προς τη ρητίδα. Γιατί τι θέλουμε, θέλουμε το υλικό μας να μπει με στη ρητίδα. Δεν θέλουμε για να μπει στην επιφάνεια. Αφού το γεμίσουμε. Αυτό, πόση ώρα αφήνεις το βαμβάκι το οποίο είναι ποτισμένο με το μετρητήριο. Μπορείς από 5 λεπτά μέχρι 1 τέταρτο. Μπορείς και πολύ να το αφήσεις και παραπάνω. Δεν έχεις καμία αντένδειξη. Έχει σχέση με το πόσο κουρασμένη είσαι, πόση ανάγκη για τροφή έχεις, πόσο έχεις αφιδεδοθεί και πόσο κούκλα θέλεις να τρέξεις. Θέλω μια χάρη. Να έρθει μια φίλη να τη περιποιηθεί στα μάτια. Βεβαίως. Μπορείς. Άνετα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30. Μία περιποίηση με πολύ εγώ πολύ δίνω αγάπη. Μία, δίνω δύο. Δύο, δύο, να δύο φίλες. Πάρα πολύ ωραία.